Νωρίς το πρωί της Κυριακής κατέπλεσε στο λιμάνι του Πρίνου το νέο πλοίο νικητής της εταιρείας του Φιλιάγκου. Το πλοίο, ωστόσο, αν και το πρωί της Κυριακής θα πραγματοποιούσε δρομολόγια στη γραμμή Πρίνος Καβάλα, στην προσπάθειά του να δέσει στο λιμάνι του Πρίνου, προσάραξε σε αβαθή με αποτέλεσμα να πάθει βλάβη και να μην μπορεί να εκτελέσει τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Δυστυχώς είχαμε πρόβλημα σήμερα. Ήρθε το πλοίο μας 4 ώρες πριν το προγραμματισμένο απόπλου του πρώτου τακτικού δρομολογίου της ημέρας και της σεζόν για το πλοίο νικητής. Κατέφτασε έγκαιρα με όλα τα πιστοποιητικά αξιοπλοεία σε ισχύ στον Πρίνο και αυτό που αντικρίσαμε ήταν να μην υπάρχει θέση να δέσει το πλοίο μας με ασφάλεια. Διότι υπήρχε μία θέση, η πιο βαθιά, η θέση νούμερο 2, στην οποία βρισκόταν δεμένο το πλοίο Άγιος Παντελεήμων της ΑΝΕΡ, το οποίο είχε το δεύτερο δρομολόγιο της ημέρας. Δηλαδή, εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουμε να πέσουμε σε αυτή την ασφαλή θέση. Και το λιμεναρχείο μας ζήτησε να κάνουμε δοκιμές, να πάμε στις δικές θέσεις, τη νούμερο 1 και τη νούμερο 3. Ανατολικά και δυτικά αντίστοιχα του λιμανιού του Πρίνου. Δυστυχώς πήγαμε στη θέση νούμερο 1 αρχικά και 1,5 μέτρο πριν καταφέρουμε να ρίξουμε τον καταπέλτη, το πλοίο είχε προσαράξει στα βαθύ. Είναι ανεπίτρεπτο καινούριο πλοίο του έτους 2017 να μην μπορεί να δέσει σε κάποιο λιμάνι στην Ελλάδα λόγω διαφόρων περιστατικών, τονίζει σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος της εταιρείας Thassos Links, Τέλειος Φιλιάγκος. Δυστυχώς δεν ήταν προς όφελος κανενός και εδώ θα ήθελα να επέμβουν όλοι αυτοί οι θεσμικοί φορείς, βουλευτές, οργανώσεις, ενώσεις που κατά κόρον όλα αυτά τα χρόνια κοσμούν τα δελτία ειδήσεων και τα πρωτοσέλιδα για τη γραμμή. Ήρθε ένα πλοίο καινούριο, κατασκευή το 2017, το πιο καινούριο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Κατασκευάστηκε από ελληνικά χέρια και αντί να του δώσουμε τι το πιο απλό, μία θέση να μπορέσει να φορτώσει, το βάζουμε σε δοκιμασίες να τεστάρει τα μυθίσματα του λιμανιού σαν πειραματόζωο, με αποτέλεσμα να είχαμε αυτό το θλιβερό συμβάν σήμερα και να μείνει το πλοίο μας για κάποιες μέρες που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο εκτός δρομολογίων. Αυτό είναι πρωτοφανή.